Συνεχίζεται το μπαλάκι ευθυνών που από το Δήμο πάει στο Υπουργείο και ξανά επιστρέφει στο Δήμο με φόντο τα σχολεία και την κατάσταση που επικρατεί εντός αυτών και που κάθε άλλο παρά ασφάλεια για τους μαθητές όπως τουλάχιστον σημειώνουν μέλη της Ένωσης Γονέων οι οποίοι σε δραματικό τόνο αναφέρθηκαν σε σχολική στέγη δεκαετιών πίσω που εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά. Δεν γίνεται το 2023 να δεχτούμε ότι τα παιδιά μας ζουν από σύμπτωση. Επειδή έτυχε να πέσει ας πούμε το δέντρο αλλά να μην πέσει πάνω τους. Έτυχε να πέσει ο σοβά, αλλά εκείνη την ώρα να μην πέσει πάνω του. Κάθε πρωί που στέλνουμε τα παιδιά μα στο σχολείο, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν σώα. Με φόντο το σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021 και τι πληγέ που αυτό άφησε και σε σχολικά κτίρια του Ηρακλείου, σε ερώτησή του, ο βουλευτή Μανώλη Σιντιχάκη είχε μιλήσει ανοιχτά για τι ανάγκε. Εάν συμβεί το μοιραίο, λοιπόν, τι θα κουβεντιάζουμε τότε, Τι θα κουβεντιάζουμε, απλά να αποδίδουμε ευθύνε. Με τον Υπουργό Στέλιο Πέτσα, πάντω, όχι <συνή> να λέει απλά ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση <συνή> για αντισυσμική διαδικασία ελέγχου <συνή> που δεν έγινε ποτέ, <συνή> αλλά να εξηγεί <συνή> πω δόθηκαν 6,3 εκατομμύρια ευρώ μόνο στο Δήμο Ηρακλείου για τα σχολεία. Η κεντρική κυβέρνηση συνδράμει το Δήμο Ηρακλείου στο έργο του. Μιλάμε μέχρι στιγμή για εκταμιεύσει ποσών 6,2 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Α βγάλει ο καθένα τα συμπεράσματά του. Προφανώ δεν θα αποδείξουμε εδώ ούτε ούτε εσεί αν είμαστε ελέφαντε κτλ. Σε απόλυτο τόνο η Αντιδημαρχός Παιδείας απάντησε ότι αυτά τα χρήματα έφτασαν στο Δήμο Ηρακλείου για τα λειτουργικά έξοδα και πάντως καμία σχέση δεν είχαν με εργασίες, πολύ δε περισσότερο με αντισυσμικό έλεγχο, τον οποίον ανέλαβε ο Δήμος με δικό του κόστος. Έχει γίνει ο έλεγχος ο μακροσκοπικός, αλλά από, το Δήμο Ηρακλείου τουλάχιστον που εγώ ξέρω, δεν έχει γίνει με κονδύλια του Υπουργείου και τα κονδύλια αυτά το 600 είναι μόνο λειτουργικέ δαπάνες. Δεν αφορά κτηριακά και δεν μπορούμε να αναθέσουμε να γίνει μια τέτοια μελέτη με αυτά τα χρήματα. Προσυσμικό έλεγχο γίνεται, δευτεροβάθμιο και όχι μόνο πρωτοβάθμιο. Οτιδήποτε χρειαστεί για την αποκατάσταση και ενίσχυση, φυσικά είναι αυτονόητο ότι θα ενισχυθεί ο Δήμο για τη χρηματοδότηση. Οι γονεί πάντω μιλούν για σχολεία παγίδε που αποτελούν ντροπή για το εκπαιδευτικό σύστημα και που πάντω δεν συνάδουν με δεσμεύσει περί εξυγχρονισμού των σχολείων, όταν το νεότερο από αυτά, όπω τονίζουν, χτίστηκε πριν από 20 και πλέον χρόνια. Στο παράδειγμα του σεισμού, πριν από 1,5 χρόνο, όλοι οι γονεί με το που ακούσαμε για το σεισμό ή που τον νιώσαμε το σεισμό, εστικτοδό τρέξαμε στα σχολεία. Γιατί ξέρουμε όλοι βαθιά μέσα μα ότι είναι η πλέον ακατάλληλοι χώροι για να υπάρχουν εκεί τα παιδιά μα. Δηλαδή, δημόσια χτίρια που έπρεπε να είναι χώροι συγκέντρωση του γενικότερου πληθυσμού, όχι μόνο του μαθητικού, γίνονται παγίδε θανάτου. Μετέφεραν την ευθύνη και τα σχολεία στους Δήμου, χωρί όμω τα απαραίτητα κονδύλια, επανέλαβε η κυρία Αρχοντάκη, η οποία συντάχθηκε με την αγωνία των γονέων, λέγοντα ότι σε μια πόλη όπω το Ηράκλειο είναι τουλάχιστον θλιβερό, η πολιτεία να μην έχει ήδη δρομολογήσει ένα γενναίο πρόγραμμα σχολική στέγης χώροι υπάρχουν στο Ηράκλειο, έχουν βρεθεί τα οικόπεδα που μπορούν να χτιστούν από τι πράξει εφαρμογή και την επέκταση του σχεδίου πόλη. Πρέπει όμω να δοθεί ένα πολύ γενναίο κονδύλι, έτσι ώστε να επιτέλου να λυθεί το θέμα τη σχολική στέγη στο Ηράκλειο.